Λοιπόν, έγιναν πολύ μεγάλη συζήτηση για τις δηλώσεις του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Κώστα Σέλτσα. Ναι. Παρακαλώ, τις δηλώσεις τις έχουμε πριν επικοινωνήσουμε με τον βουλευτή. Για να παρακολουθήσουμε τι είπε ο κύριος Σέλτσας στην Deutsche Welle. Κάτενη του Γκαρσίου Παρλαμέντου ΣΥΡΙΖΑ, ο Κλέρινσο. Βοηθέν γκόλιμ ζάνε μένε. Γκοτσικάσε νόγου γκότιμι. Νάτρε ο Τλέβατα Στράνα. Δηλαδή είμαι νόγου γκουλέμι. Λοιπόν, τον είδατε τον κύριο Σέλτσα. Κύριε βουλευτά, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, κύριε Σέλτσα. Και ο Γιάννης Πιταράς και ο Απόστολος Μαγκυριάδης. Αν έχετε ερωτήσεις, αγαπητοί συνάδελφοι, βεβαίως τις βάζετε στον κύριο Σέλτσα. Τι ακριβώς έχετε πει, κύριε Σέλτσα, στη δηλωσή σας στην Deutsche Welle? Ναι, στην Deutsche Welle είπα ότι είμαι βουλευτής Φλόρινας. Οι αγώνες της αριστεράς επιτέλους βρήκανε σε αυτό το τομέα τουλάχιστον διέξοδο με την υπογραφή της συμφωνίας. Αγωνιζόμαστε πολλά χρόνια και είναι μεγάλη στιγμή για μένα. Για μένα προσωπικά. Σε τι γλώσσα είναι αυτή? Για όλη την αριστερά. Σε τι γλώσσα τα είπα? Τι γλώσσα είναι αυτή που μιλάτε, κύριε Σαλτσάκη? Ποια γλώσσα? Πιστεύω να ζείτε στην Ελλάδα. Έχετε επισκεφτεί τη Φλόρινα, έχετε επισκεφτεί τη Δυτική Μακεδονία. Mm-hmm. Είναι μια γλώσσα την οποία, ας πούμε, τη προφορική γλώσσα. Την έχουμε επισκεφτεί, ελληνικά έχουμε ακούσει, κύριε Βουλευτή. Ένα λεπτό. Ναι, επειδή λέτε αν έχουμε επισκεφτεί, βεβαίως έχουμε επισκεφτεί. Λοιπόν, ναι, βεβαίως. Εγώ την μιλάω, με σύνοδευσε στα πρώτα μου χρόνια μέχρι τα 8 μου χρόνια που πήγα στο δημοτικό στην διαδρομή με αυτή και τη γνωρίζω προφορικά. Δεν ξέρω γραφή και δεν ξέρω ανάγνωση. Εκείνο το επίδικο το οποίο, ξέρω εγώ, συζητάμε και έγινε, ξέρω εγώ, είναι η ανάρτηση που έκανα στο δελτίο τύπου αυτή, ότι εγώ είπα ότι είμαι εθνικά Μακεδονός. Είναι ψευδές, ψευδέστατο και το καταγγέλνω εδώ πέρα. Αν ποινικοποιείται όμως η γλώσσα από την άλλη μεριά, πολύ λυπάμαι, ξέρω εγώ, πάμε σε καταστάσεις τις οποίες τις ζήσαμε το 1936 με το διάταγμα του. Δεν ποινικοποιεί κανείς τη γλώσσα, απλά ρωτάμε. Είναι μια τοπική διάλεκτος. Παρακαλώ, για να το εξηγήσετε να καταλαβαίνει ο κόσμος, έτσι. Σε παρακαλώ, οπότε αν ποινικοποιείται η γλώσσα, δηλαδή σε ποια γλώσσα, είναι η γλώσσα η οποία, ξέρω εγώ, την ομιλώ, την τιμώ και πρέπει να σεβαστεί, να γίνει σεβαστή από όλους. Εντάξει. Ποια γλώσσα είναι αυτή, αυτό σας ρωτώ. Ναι, είναι η γλώσσα την οποία μιλάμε. Είναι μια προφορική γλώσσα της Δυτικής Μακεδονίας και πέρα, την οποία συνεννοούμαστε. Είναι μια διάλεκτο στην Νότιο Σλάβη και με την οποία συνεννοούμαστε. Ναι, αυτό εδώ πέρα είναι. Νότιο Σλάβη και είναι, σωστά. Μια ερώτηση μόνο ήθελα να κάνω στον κύριο βουλευτή. Παρακαλώ. Κύριε βουλευτά, ήθελα να σας ρωτήσω το εξής, επειδή προφανώς καταλαβαίνετε ότι παίρνουμε και εμείς διάφορα μηνύματα κτλ. Εάν ισχύει κάτι το οποίο βλέπω να κυκλοφορεί από το πρωί, ότι εσείς με άλλους τέσσερις συμπολίτες σας το 1994 είχατε υπογράψει ένα κείμενο αίτησης προκειμένου να αναγνωριστεί. Μισό λεπτό να ολοκληρώσω και πάντα γι' αυτό σας ρωτάω για να απαντήσετε. Για να αναγνωριστεί, αν θέλετε, στη Φλόρινα σωματείο μακεδονικής μειονότητας. Μειονότητας. Ή κάτι τέτοιο, τέλος πάντων. Τέτοιο σωματείο δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει κανένα τέτοιο αίτημα. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει, για να τελειώνω αυτή πέρα την ιστορία. Το διαψεύδεται αυτό. Λοιπόν, μειονότητας όχι. Εντάξει. Λοιπόν, αλλά για να τελειώνουμε αυτή την ιστορία. Θέλετε να μας πείτε τι ήταν ποτέ, αυτό. Και μου δίνετε πάσα, δεν έχω δηλώσει ποτέ εθνικά Μακεδόνας και έχω διαφοροποιηθεί γι' αυτό το λόγο από πολλές άλλες και η διαδρομή μου στα αριστερά είναι αυτή. Διαφορετικά θα ήμουν σε άλλο κόμμα το οποίο, ξέρω εγώ, θα έχω διαπορωθεί. Η εθνικότητα σας ενδιαφέρει, γιατί επίσης κυκλοφορεί ότι έχετε δηλώσει ότι δεν σας ενδιαφέρει η εθνικότητα ως αριστερός. Ένα λεπτό. Άλλη έννοια δίνει η αριστερά στο θέμα της εθνικότητας. Εγώ είμαι πολίτης αυτού του πλανήτη, ας πούμε. Και της χώρας, υποθέτω. Αυτοπροσδιορίζεται. Εγώ είμαι Έλληνας. Και είμαι πολύ πατριώτης και αισθάνομαι πολύ πατριώτης που υπογράψαμε αυτή τη συμφωνία. Αυτό να το γνωρίζετε. Την προφεσίνη. Ναι. Αυτό. Την δήλωση ότι είστε εθνικά Μακεδόνας είπατε ότι διαψεύδετε, έτσι, για να το κρατήσουμε καθαρό. Δεν την είπα ποτέ, δεν την είπατε ποτέ. Στη ζωή μου, δεν έχω δηλώσει ποτέ και έχω διαφοροποιηθεί. Δεν την έχω δώσει ποτέ, δεν την έχω δηλώσει. Την έχω βγάλει και δηλώσει τύπο, την έχω δηλώσει. Επανειλημμένα
επανειλημμένα. Εν πάση περιπτώσει, πρέπει αυτό πέρα το παραμύθι να τελειώνει. Ναι. Γι' αυτό επικοινωνία. Εντάξει, ευχαριστώ για τη διευκρίνηση και για τη φιλοξενία και τη διευκρίνηση την οποία έδωσε. Θεωρείτε ότι το Βόρεια Μακεδονία είναι κάτι ικανοποιητικό, ή θα μπορούσε να λέγεται και σκέτο Μακεδονία? Σας ενόχλησε που ο Ζάεφ χθες είπε 5 φορές είμαι Μακεδόνας? Και να συμπληρώσω και εγώ ένα ερώτημα. Ναι. Η γλώσσα των γειτόνων τελικά έπρεπε να χαρακτηριστεί Μακεδονία? Το έκλεισε. Γεια σας, κύριε Σέλτσα. Λοιπόν, αυτή ήταν η διάψευσή του και το τι ακριβώς ακολούθησε των δηλώσεων. Αντιλαμβάνομαι ότι θα έχουμε διάφορα θα έχουμε βλέψιμα. Ναι. Λοιπόν, γεια σας, αγαπητοί συνάδελφοι, ευχαριστούμε πολύ. Ναι, εντάξει, τι να πω. Σηκώνουμε τα χέρια ψηλά, δεν ξέρω. Έχει χαχθεί μπάλα. Είμαστε πολίτες του πλανήτη. Το είπαμε. Το είπε ο κύριος Σέλτσας. Το μακεδονικό το λέγαμε και λίγο νωρίτερα, το συζητούσαμε. Κάποια στιγμή συζητούσαμε μεταξύ μεσολαβών και λέμε εντάξει, επιτέλους έκλεισε το Σκοπιανό. Νομίζω τώρα άνοιξε. Έχω την εντύπωση προς υπογράφω αυτό που λες. Ό,τι αξία έχει υπογραφή μου, ρε παιδί μου. Γεια σας, αγαπητοί συνάδελφοι. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε. Νέα εβδομάδα, νέος